Ο θέμησοφό, ο οποίο έχει αναλάβει την υπεράσπιση τη συζύγου του Απόστολου Λίτρα, Σοφία Πολιζογοπούλου, η οποία σύμφωνα με παραδοχή του γνωστού δικηγόρου ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ τη Κυριακή, 16-6, μίλησε στου δημοσιογράφου που τον περίμεναν για την εξέλιξη τη υπόθεση. Ο Θέμη από τι πρώτε κιόλα κουβέντε του, τόνισε του πολλαπλού ρόλου που έχει η Σοφία Πολυζογοπούλου, τόσο σε όμικρον με τόνο, τι έχει να κάνει με τη μητρότητα, όσο και με την επαγγελματική τη πορεία μέχρι σήμερα, επισημένοντα πω πλέον είναι μια βαρύτατα κακοποιημένη γυναίκα. Προσπαθεί να αναρρώσει και σωματικά και ψυχολογικά, τόνισε ο Θέμη Σοφό και συνέχισε. Είπαμε πάρα πολύ για όμικρον με τόνο, τι έχει συμβεί, προσβάλλει όλο τον νομικό κόσμο, ακούσαμε όλοι και διαβάσαμε τι θέσει και θα κρυθούν από τη δικαιοσύνη. Στην ερώτηση αν ζήτησε αντικατάσταση των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον Απόστολο Λίτρα, ο Θέμη σοφώ επεσήμανε πω δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στη δικονομία του μηνυτή. Στη συνέχεια, ο δικηγόρο τη Σοφία Πολιζογοπούλου αναφέρθηκε στο χθεσινό περιστατικό για το οποίο αναζητείται ακόμα ο Απόστολο Λίτρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Δεν παρέλειψε επίση να αναφερθεί και στο αρχικό περιστατικό του ξυλοδαρμού τη συζύγου του Απόστολου Λίτρα,